ριζόλα μουσχαρίσια. Θα δείξουμε τον τρόπο που ψήνεται σωστά. Θα τη συνοδέψουμε μια σάλτσα πάρα πολύ γνωστή που ταιριάζει με κρέατα αλλά και με ψάρια, η Ολλανδέζ. Και μετά θα κάνουμε και μια πολύ γρήγορη γαρνιτούρα με σπανάκι φρέσκο, baby, και λίγο φρέσκο κρεμμύδι. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ψήνουμε σωστά ένα κρέας. Κόψαμε λοιπόν το κρέας, το βάλαμε σε ένα σκεύος, τώρα θα το μαρινάρουμε. Πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Βάζουμε λίγο λάδι, λίγο πιπέρι. Και μερικά φρέσκα βότανα. Η επόμενη μας κίνηση όσο μαρινάρεται το κρέας είναι να φτιάξουμε την σάλτσα. Για τη σάλτσα θα χρειαστούμε βούτυρο, το οποίο θα το κάνουμε κλαριφιέ. Κλαριφιέ σημαίνει ότι θα βάλουμε το βούτυρο σε χαμηλή θερμοκρασία να ζεσταθεί και να γίνει ο διαχωρισμός λόγω βαρύτητας, να πάει το γάλα κάτω και τα λιπαρά επάνω. Εμείς θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα λιπαρά. Το βούτυρο αφού έχει λιώσει και αρχίζει και βράζει, τότε είναι η στιγμή που πρέπει να το αποσύρουμε. Θα πρέπει να το αφήσουμε σε ένα σημείο να ηρεμήσει ώστε να διαχωριστεί το γάλα από τα λιπαρά. Πάμε να ψήσουμε το κρέας. Όσο λοιπόν ψήνεται και γυρίσουμε την άλλη πλευρά, τότε είναι που θα βάλουμε και λίγο ανθό αλατιού. Αυτό το χρειαζόμαστε για να εισχωρήσει γεύση από το αλάτι κατευθείαν όσο ψήνει το κρέας. Στους 58 βαθμούς θα έχουμε μια πολύ ωραία μέτρια ψημένη μπριζόλα, αρκετά ζουμερή. Πολύ σημαντικό βήμα για το σωστό ψήσιμο του κρέατος είναι να το ξεκουράσουμε. Αυτό σημαίνει ότι το αφήνουμε να ηρεμήσει ακριβώς το μισό χρόνο από ό,τι χρειάστηκε για να το ψήσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε και για τη σάλτσα, τη σάλτσα Ολλανδέζ. Αυτό που θα χρειαστούμε είναι ζεστό νερό, περίπου μέχρι τη μέση της κατσαρόλας. Έχουμε το μπολ, το οποίο θα σπάσουμε 2 κρόκους αυγών. Μέσα θα προσθέσουμε ελάχιστο ξύλο. Μερικές σταγόνες αρκούν. Και λίγο λεμόνι. Αλάτι. Πιπέρι. Έχουμε το βούτυρο κλαριφιέ. Το θυμόμαστε αυτό. Πάμε πολύ προσεκτικά να πάρουμε μόνο το λίπος από το βούτυρο και όχι το γάλα. Αυτό το κάνουμε ρίχνοντάς το πολύ σιγά σε ένα δοχείο. Ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά τον κρόκο αυγού. Τοποθετούμε το κατσαρολάκι σε πολύ χαμηλή φωτιά και το μπολ μέσα σε αυτό. Σταδιακά ρίχνουμε το βούτυρο κλαριφιέ και χτυπάμε το αυγό. Το χτύπημα γίνεται με τον ίδιο ρυθμό και η ροή από το βούτυρο είναι αυτό που λέμε κορδόνι. Λεπτό σαν τρίχα. Όταν η Ολλανδέζ αρχίζει και δένει, τότε είναι το σημείο που θα το αφαιρέσουμε. Αν το αφήσουμε πάρα πολύ στο ζεστό νερό, μπορεί και να μας κόψει. Όταν φτάσουμε σε αυτό εδώ το σημείο, τότε η σάλτσα είναι έτοιμη. Το κρέας περιμένει και κάνει ρεποζέ, δηλαδή ξεκουράζεται. Και πάμε λοιπόν να δούμε για την εύκολη και ζεστή σαλάτα μας. Τη γαρνιτούρα. Γαρνιτούρα από φρέσκο σπανάκι και φρέσκο κρεμμύδι. Βάζουμε ένα τηγάνι και ζεσταίνουμε πάρα πολύ καλά. Προσθέτουμε λίγο ελαιόλαδο. Λίγο αλάτι. Και ελάχιστο από το βούτυρο κλαριφιέ. Thank you.
σοτάρουμε πρώτα το φρέσκο κρεμμύδι. Βάζουμε ένα κομμάτι σκόρδο μέσα ολόκληρο για να αρωματίσει το λάδι. Όταν λοιπόν σοταριστεί καλά το κρεμμύδι, τότε ρίχνουμε και το φρέσκο σπανάκι. Κρέας medium rare προς medium, σοταρισμένα σπανάκια και φυσικά τη σάλτσα Ολλανδές. Νομίζω ο απόλυτος συνδυασμός.